Κατόπιν συνεργασίας του Δημάρχου, του κ. Σταμάτη Κάρματζη, με το Διευθύντη των Εθνικών Υπηρεσιών του Δήμου και τον ανάδοχο που θα αναλάβει το έργο αντικατάσταση των καλυμάτων στις δύο υδατοδεξαμενές του Ιωνικού Κολυμπητηρίου, καθορίστηκε το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Σύμφωνα λοιπόν αυτό το χρονοδιάγραμμα, στις 30 Απριλίου αναστέλλεται η λειτουργία του Ιωνικού Κολυμπητηρίου και παραδίδεται η συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου και στον ανάδοχο, ούτως ώστε να προχωρήσει στην καθαίρεση των καλυμάτων του κολυμπητηρίου και στην τοποθέτηση των νέων. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα καταστήσει λειτουργικό το κολυμπητήριό μας για τις επόμενες δεκαετίες, ένα έργο αναγκαίο και σύμφωνα με τον ανάδοχο θα χρειαστεί χρόνος περίπου 3,5 μηνών μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως καταλαβαίνετε, δημιουργείται πρόβλημα στους χρήστες κολυμπητηρίου, στα αθλητικά σωματεία τα οποία δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αθλητική εγκατάσταση, στα παιδιά μας τα οποία θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αθλητικές δοκιμασίες συμπεριλαμβανομένων και αγωνισμάτων κολύμβησης για την εισαγωγή τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και σχολές των σωμάτων ασφαλείας, αλλά ένα τέτοιο έργο, όπως καταλαβαίνετε, πάντα δημιουργεί προβλήματα. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Δήμαρχος, αλλά και η διοίκηση του νομικού προσώπου, προσπαθεί να βρει εναλλακτική λύση, ούτως ώστε να μην σταματήσουν οι προπονήσεις, όπως είπαμε, και των σωματείων τα οποία είναι σε εθνικές κατηγορίες ατμοσφαίρισης, αλλά και των σωματείων τα οποία δραστηριοποιούνται στην κολύμβηση. Η μόνη εφικτή λύση αυτή τη στιγμή είναι η επαναλειτουργία της εξωτερικής πισίνας, δηλαδή του καταδυτηρίου, το οποίο όπως γνωρίζετε έχει να λειτουργήσει εδώ και 6 χρόνια από το 2016. Είναι ένα εγχείρημα πραγματικά τολμηρό, το οποίο δεν μπορούμε να προεξοφλήσουμε από τώρα αν θα μπορέσει να είναι εφικτή η επαναλειτουργία, αλλά ήδη έχουμε προβεί με επιχορήγηση που έχουμε λάβει από τον Δήμαρχο σε προμήθεια 2 αντλίων και 1 ηλεκτρολογικού πίνακα. Έχουμε προβεί στην προμήθεια, όχι στην προμήθεια, θα έλεγα στην παραγγελία των συγκεκριμένων υλικών, μία δαπάνη της τάξης περίπου 23.000 ευρώ και όταν εγκατασταθούν τα συγκεκριμένα, όπως σας ανέφερα, θα μπορούμε να είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν θα είναι δυνατή η λειτουργία του καταβητηρίου. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Ήδη από χθες έχουν ενημερωθεί όλα τα σωματεία που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο. Έχουμε συμφωνήσει πάνω σε αυτό, κατανοούν την αναγκαιότητα υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου και βέβαια, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε το έργο αφήνοντας τον χρόνο να περάσει περισσότερο, διότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος για δυσάρεστες εξελίξεις. Με βάση λοιπόν όλα αυτά τα δεδομένα, επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά ότι 30 Απριλίου σταματάει η λειτουργία του Ιωνικού Κολυμπητηρίου. Θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για να λειτουργήσει η εξωτερική πισίνα ή η πισίνα του καταβητηρίου.